Ciao. Σήμερα θα μιλήσουμε για B and C και για τα πιο συχνά λάθη που κάνουμε όταν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα business model canvas. Διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι το εργαλείο που κάθε startup θα πρέπει να χρησιμοποιήσει για να δημιουργήσει ένα project, αλλά και για να δημιουργήσει και να μεταφέρει πρόσθετη αξία. Μας πάμε στα λάθη. Το πρώτο λάθος είναι να νομίζεις ότι αυτό που προσφέρεις κάνει για όλους, ότι είναι για όλους. Αν δεν απευθυνθείς σε ένα συγκεκριμένο target, απλά εντοπίζεις ότι όλοι είναι η βάση για το δικό σου startup. Είναι τεράστιο λάθος, okay? Διότι όταν απευθύνεσαι σε όλους γενικά, είναι σαν να μην απευθύνεσαι σε κανέναν. Γι' αυτό θα πρέπει να ξεκαθαρίσεις πάρα πολύ καλά ποιο είναι το κοινό σου, δηλαδή το πελατών σου, ποιες είναι οι ανάγκες τους, δηλαδή τι είναι αυτό που ήδη ψάχνουν στην αγορά. Okay? Ποια είναι τα προβλήματά τους. Ποια είναι τα προβλήματά τους. Το δεύτερο λάθος είναι συνδεμένο με το πρώτο. Ποια είναι δηλαδή η αξία που δίνεις ουσιαστικά. Okay? Η πρόσθετη αξία που δίνεις σε σχέση με τους δικούς σου competitor, ανταγωνιστές. Είναι λάθος να σκέφτεσαι ότι δεν έχεις ανταγωνισμό, competitor. Και εγώ έχω ένα. Διότι αν αρχίσεις ένα business, ας είναι και το πιο έξυπνο καινοτόμο business, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχεις κάποιον στην αγορά που ήδη σκέφτεται αυτά που σκέφτεσαι εσύ, να δώσει μία λύση σε ένα πρόβλημα ενός πελάτη που έχεις και εσύ. Γι' αυτό όλοι έχουμε ένα competitor. Ουσιαστικά θα υπάρχει πάντα κάποιος που θα έχει να δώσει λύσεις, απαντήσεις στα προβλήματα του δικού σου κοινού, στους δικούς σου πελάτες. Ίσως με διαφορετικό τρόπο, με παραδοσιακό τρόπο, αλλά θα είναι πάντα ο δικός σου competitor. Μας πάμε στο κομμάτι της οργάνωσης. Το πιο σημαντικό λάθος σε αυτό το κομμάτι είναι το να μην ξέρεις πώς να εντοπίσεις ποιες είναι οι δραστηριότητες και οι πόροι κλειδί. Δηλαδή αυτό που με χαρακτηρίζει, αυτό που είναι η φήμη μου, αυτό που ουσιαστικά θα πρέπει να γνωρίζω να κάνω καλά. Και αυτό που θα πρέπει να γνωρίζουν οι πελάτες μου, το κοινό μου, ότι εγώ κάνω καλά αυτό που είναι η φήμη μου. Μία έξυπνη κίνηση για να μπορέσεις να έχεις ένα business model canvas σχεδόν τέλειο είναι πάνω απ' όλα να έχεις τις ιδέες ξεκάθαρες. Αλλά πρώτο απ' όλα να το χρησιμοποιήσεις σαν εργαλείο ανταλλαγής και συζήτησης μεταξύ μίας ετερογενής και πετυχημένης ομάδας. Ciao.